Σήμερα ο Κυπριακός λαός καταγράφει την τελική του ετοιμιγωρία, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σήμερα αποφασίζουμε όλοι για όλους. Σήμερα τίθεται το συμφέρον της χώρας μας πάνω απ' όλα παρά το προσωπικό. Σήμερα ο κάθε ένας αναμετριέται με την συνείδησή του, την ιστορία του, αναμετριέται με αυτά που πίστευε στο παρελθόν και αποφασίζει για το μέλλον της χώρας μας. Σήμερα ως Κύπροι αποφασίζουμε ποια πορεία θα επιλέξουμε σε σχέση με την διαχείριση και της οικονομίας και του Κυπριακού αλλά και του φυσικού μας πλούτου. Αποφασίζουμε ποια πορεία θα ακολουθήσουμε, ποια γραμμή μέσα σε ένα νέο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Αποφασίζουμε αν θέλουμε πολιτικές οι οποίες θα υποβοηθήσουν τη χώρα μας να αντισταθεί και να κρατηθεί, να κρατήσει την κοινωνική συνοχή. Σήμερα αποφασίζουμε και ως Κύπροι πολίτες μιας ημικατεχόμενης πατρίδας. Θυμόμαστε και την κατοχή, θυμόμαστε και για τα δεινά που προηγήθηκαν και μας οδήγησαν στην κατοχή και βλέπουμε τον πενταδάχτυλο και αναλογιζόμαστε τις ευθύνες τις προσωπικές ο κάθε ένας αλλά και τις συλλογικές ευθύνες για να απαλλαχθούμε από την κατοχή. Σήμερα επίσης αποφασίζουμε και ως Ευρωπαίοι πολίτες. Καθορίζουμε το μέλλον της χώρας μας σε αυτή την Ευρώπη η οποία προβληματίζεται σε ποια πορεία θα ακολουθήσει δεδομένης και της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Σήμερα επίσης αποφασίζουμε και ως πολίτες μιας χώρας που σε λίγα χρόνια θα μπει στον ενεργειακό χάρτη, στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη και να αποφασίσουμε τον προσανατολισμό μας αλλά και τις συμμαχίες τις οποίες θα πρέπει η χώρα μας να συνάψει μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο γεωστρατηγικό πλαίσιο. Καλό λοιπόν όλους τους πολίτες να σκεφτούν, να προβληματιστούν και να αποφασίσουν και να συμμετέχουν στις εκλογές. Αυτές οι εκλογές είναι τόσο κρίσιμες που πραγματικά κανένας δεν μπορεί να μετατρέψει τον εαυτό του σε παθητικό θεατή για να επιλέξουν άλλοι για το μέλλον του. Το μέλλον των νέων, το μέλλον της μεσαίας τάξης, το μέλλον των εργαζόμενων, το μέλλον των μικρομεσαίων, το μέλλον των επιστημόνων, το μέλλον της τρίτης ηλικίας. Όλα αυτά είναι οι μεγάλες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό θα πρέπει να κινηθούμε συλλογικά και θα πρέπει να αποφασίσουμε με πάρα πολύ σοφία. Πάνω απ' όλα η Κύπρος. Όχι το προσωπικό μας ή το κομματικό μας συμφέρον. Κύριε Μαλά, σας προβληματίζει το ποσοστό της αποχής με δεδομένο ότι την πρώτη Κυριακή είχε πλησιάσει στο 17%. Νομίζω έχω τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Πρέπει να αποφασίσουμε όλοι για όλους και όχι μερικοί για όλους. Γι' αυτό η κρισιμότητα αυτής της απόφασης μας καλεί όλους επιτακτικά να προσέλθουμε στις κάλπες σε αυτήν την κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας και να αποφασίσουμε. Αυτό που θα αποφασίσουμε και θα ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο αύριο τη Δευτέρα θα αφορά όλους και όχι μερικούς.